Τελευταίο Ευαγγέλιο που λέει στείλανε φρουρά στον τάφο για να φυλάει τι. Μήπως λέει έχουν οι μαθητές και τον κλέψουν και έστω η εσχάτη πλάνη γύρω της πρώτης θα είναι η τελευταία πλάνη που θα πάθουμε χειρότερη από την πρώτη. Και ενώ λέει σφράγισαν τον λίθο, ήταν μεγάλη η πέτρα, την έβαλαν πολύ μαζί και έβαλαν πάνω και φρουρά στον τάφο, διότι εμνήστηκε ότι εκείνος ο πλάνος σε αυτή τη ζώνη, εκείνος που μας κορόιδευε ακόμα όταν ζούσε, είπε ότι την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Γι' αυτό να βάλουμε γερή φρουρά, γερή ασφάλεια στον τάφο. Και ό,τι κι αν έβαλα, ό,τι κι αν προσπάθησα, είχαν πιστέψει ότι ο Χριστός είχε αποθάνει. Είχαν ξεπλέξει από αυτό. Είχαν τελειώσει από αυτό. Και αφού είχαν τελειώσει, έρχεται ο Χριστός και σπάει τα δεσμά του θανάτου, σπάει όπως το λέει εκεί στα αρχαία, τα κλίδρα του άδου, δηλαδή όλα εκείνα που κλειδώνανε τον άδη, κλειδώνανε τις πόρτες, κλειδώνανε τις αμπάρες. Και έρχεται και ανασταίνεται. Και γίνεται η χαρά και η ελπίδα όλου του κόσμου. Όταν λέει περπατούσε ο Παπαφώτης, ο Σαλός, ο καινούργιος μας Άγιος, φώνασε και τραγουδούσε μέσα στην Μυτιλίνη, ανάμεσα στα αυτοκίνητα, είναι μια υπέροχη διήγηση, χοροπήλαγε και τραγουδούσε, τραγουδούσε και χοροπήλαγε. Αναστήθηκε ο Χριστός, αναστήθηκε ο Χριστός, αναστήθηκε ο Χριστός. Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη. Αυτό θα μας χαρίσει αύριο και βράδυ ο Χριστός. Τη χαρά της Αναστάσεως. Αλλά όμως, το ξέρετε καλά, το ξέρετε και από τη ζωή σας, το ξέρετε όλοι, ότι για να φτάσουμε κάθε φορά στην Ανάσταση πρέπει να διαβούμε τον πρωτοθάμασο καθένα. Ναι, ρε Κατερινάκη, δεν πρέπει. Πρέπει να διαβούμε κάθε φορά τον Γολγοθά μας. Κάθε φορά το βάρος του Γολγοθά, τον πόνο του Γολγοθά, τα διέξοδα του Γολγοθά. Αλλά ποια είναι η πλάκα όμως. Ποια είναι η βεβαιότητα όμως. Ότι μετά τον Γολγοθά τη Μεγάλη Πέμπτη και μετά τον τάφο της Μεγάλης Παρασκευής πάντα έρχεται η Ανάσταση. Αυτή την ελπίδα μας χαρίζει απόψε ο Θεός. Ότι θα αναστηθώ και φέτος. Ό,τι κι αν προσπαθούν να μας βάλουν εμπόδια δεξιά και αριστερά, αρρώστιες, αρρώστιες, προβλήματα, τούτο, εκείνο, το ένα, το άλλο, θα αναστηθεί ο Χριστός. Ποτέ ο Χριστός δεν έμεινε αποταμένος μέσα στον τάφο. Λοιπόν, να την έχουμε αυτή τη βεβαιότητα. Όλοι εσείς, όλοι που πονάτε, όλοι που υποφέρετε, όλοι που βασανίζεστε, όλοι που είστε σε ένα κρεβάτι αρρώστιας απόψε, χτες, αύριο, να περιμένετε σε τρεις μέρες πάντα έρχεται η Ανάσταση. Γι' αυτό λοιπόν σας δίνω απόψε μαζί τον Χριστό. Αυτό δίνει πάντα η Εκκλησία μας, την ελπίδα της Αναστάσεως, έλεγε ο Κεροπαΐσιος. Αυτά που ακούτε, αν δεν φέρνουν χαρά, αν δεν φέρνουν ηρεμία, αν δεν φέρνουν γαλήνη στην ψυχή σας,
Δεν είναι του Θεού, είναι του διαφόρου. Ό,τι φέρνει χαρά, ό,τι φέρνει ελπίδα, ό,τι φέρνει αισιοδοξία, ό,τι φέρνει βεβαιότητα για τη ζωή, είναι του Θεού. Αυτά όλα λοιπόν να τα ζείτε, να τα ζείτε, να τα ζείτε όλοι, γιατί ο Χριστός πάντα ανασταίνεται. Πάντα ανασταίνεται ο Χριστός. Πάντα είναι εδώ ο Χριστός. Πάντα ξέρει από πόνο και από βάσανα και από δυσκολίες. Πέθανε ο Χριστός. Και όμως ήξερε και το έλεγε σε τρεις μέρες να αναστηθώ. Ελάτε λοιπόν και αύριο, 8:30 ώρα θα σημάνουμε, θα κάνουμε την Ανάσταση, θα κάνουμε τη λειτουργία όπως μας έχει διατάξει η Αγία μας και η Ιερά Σύνοδος. Διευχόν τον Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ελέησον και σώσον ημάς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και σας αγαπώ όλους.